Λοιπόν, τρίτο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα, 9 Νοεμβρίου. Καταρχήν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Και να πάμε τώρα στην σύνδεση, αφού θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε και αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα και βεβαίως για την κριτική η οποία ασκείται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση για αυτή τη δεύτερη φάση της πανδημίας, για αυτό το δεύτερο lockdown στην χώρα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καταρχήν χρόνια πολλά στον βουλευτή και τέως αναπληρωτή υπουργό που θα δούμε τώρα στην σύνδεση, τον κύριο Νεκτάριο Σαντρινιό. Καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά και χρόνια πολλά, υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους. Είναι μια σημαντική μέρα, η ονομαστική εορτή και είναι ωραίο που την περνάμε στον αέρα μαζί. Λοιπόν, και βεβαίως χθες νομίζω των ταξιαρχών έπεσε Κυριακή όπου γιορτάζανε όλα τα Δωδεκάνησα, γιατί εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με τους ταξιάρχες και στη Σίμη αλλά και στα υπόλοιπα νησιά. Αλλά και στον Αρχάγγελο βέβαια, και, που είναι και ο προστάτης του Αρχαγγέλου. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, ρωτώντας καταρχήν έτσι για το αποτέλεσμα στις ΗΠΑ και τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το αν θα αλλάξει η τακτική, η εξωτερική πολιτική των Αμερικανών με την εκλογή του Τζο Μπάιντεν. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι το αποτέλεσμα στις ΗΠΑ αναδεικνύει την αναγκαιότητα σε δύσκολες στιγμές να εφαρμοστούν προοδευτικές πολιτικές όπως εκφράζονται αυτές από τους δημοκρατικούς. Εγώ θα έλεγα περισσότερο από την αριστερή πλευρά των δημοκρατικών. Δυστυχώς ο κ. Μπάιντεν δεν είναι από αυτήν. Ωστόσο όμως είναι σαφώς περισσότερο προοδευτικές οι πολιτικές τις οποίες ευαγγελίζεται ο κ. Μπάιντεν. Σε επίπεδο Ελλάδας όμως νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι έχουμε μία αλλαγή πολιτικής. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κ. Τραμπ δεν ήταν και τόσο φιλικός προς τα συμφέροντα της Ελλάδας το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα έλεγα περισσότερο, ότι είχε πολύ καλύτερες σχέσεις με τον κύριο Ερντογάν. Ωστόσο, εμείς δεν θα πρέπει να καθησυχάσουμε, διότι αν συνεχίζουμε να εκφράζουμε την άποψη ότι η χώρα μας είναι ο συνεπής και πιστός σύμμαχος χωρίς να διεκδικούμε το ρόλο μας μέσα στη Συμμαχία αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο κατά κόρο κάνει η κυβέρνηση, έχοντας το ρόλο του πιστού συμμάχου και όχι του διεκδικητικού συμμάχου, νομίζω ότι τα αποτελέσματα δεν θα είναι και τόσο ενθαρρυντικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι ισχυροί αντιλαμβάνονται καλύτερα από τους, και στηρίζουν τους ισχυρούς και όχι τους αδύναμους. Και αν εμείς παίζουμε το ρόλο του αδύναμου, που δεν είναι η χώρα μας η αδύναμη χώρα. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι έχουμε σημαντικά γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να μας καθιερώσουν ως ένα σημαντικό παίκτη στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εάν λοιπόν παίξουμε το ρόλο του αδύναμου και του δεδομένου συμμάχου, τότε τα αποτελέσματα θα είναι περίπου τα ίδια με αυτά που έχουμε βιώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εκφράζουν φόβους για αυτό το μεσοδιάστημα μετάβασης εξουσίας, δηλαδή πέρα από τις αντιρρήσεις του Τραμπ μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, ανησυχείτε και εσείς για τίποτα περίεργες κινήσεις από την Άγκυρα? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία ούτως ή άλλως αυτό το κενό που παρουσιάζεται δημιουργεί ένα ζήτημα κυρίως στην συμμαχία του ΝΑΤΟ και τον έλεγχο της κατάστασης από το ΝΑΤΟ. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι, ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε να ανησυχούμε μόνο επειδή έχουμε αλλαγές στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και δεν ανησυχούμε που λίγο κάτω από τη Ρόδο, μεταξύ Ρόδου, Καστελορίζου και Κρήτης, αυτή τη στιγμή το Roots Race συνεχίζει να μαρκάρει την περιοχή, συνεχίζει να δείχνει την τουρκική σημαία, συνεχίζει να κάνει έρευνες σε νερά που ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είναι
διεκδικούμενα τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Τουρκία. Εγώ περισσότερο ανησυχώ για αυτά που λένε και πράττουν οι κυβερνώντες και λιγότερο για την αλλαγή της ηγεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όταν τη στιγμή που εμείς μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κυρώσεις για την Τουρκία, να σας θυμίσω ότι ενώ η Σύνοδος Κορυφής ήταν το απόγευμα, το μεσημέρι ανακοινώσαμε συμφωνία με την Τουρκία, η οποία δεν τηρήθηκε, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν αυτές οι λάθος στρατηγικές επιλογές είναι που έχουν δώσει το πάτημα στην Τουρκία να κάνει ακριβώς ό,τι θέλει και να πραγματοποιεί έρευνες σε χώρο που εμείς ως χώρα θεωρούμε ότι είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα. Άρα λοιπόν τι κάνει, κάνει μελέτη, για να το πούμε απλά, έρχεται ο γείτονας και μετρά με τοπογράφο, το roots race, το χωράφι σου. Και εσύ λες, δεν πειράζει, δεν ήρθε να το σκάψει ακόμα. Και μάλιστα, επειδή έχω βάλει και ένα καθρέφτη και του δυσκολεύω τα μηχανήματα να λειτουργήσουν, δεν θα έχει καλά αποτελέσματα η μελέτη. Είναι τόσο γελία η στάση μας δηλαδή. Η στάση της κυβέρνησης. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα το οποίο έχουμε μέχρι τη μετάβαση εξουσίας, εάν παίξει ρόλο ο αμερικανικός παράγοντας, σημαίνει ότι δίνουμε περισσότερο χρόνο στην Τουρκία, άρα το Δεκέμβρη δεν πάμε για κυρώσεις στην Σύνοδο Κορυφής? Εάν εξαιτίας αυτού δεν πάμε για κυρώσεις και το Δεκέμβρη, και ενώ ναι, από ό,τι φαίνεται πλέον, ενώ έχει κάνει τις έρευνες στο Roots Race σε όλη την περιοχή, έχει αρχίσει και κάνει έρευνες τρισδιάστατες σε σημεία που θεωρούν οι Τούρκοι ότι μπορούν να βρουν φυσικό αέριο και ετοιμάζουν το γεωτρύπανο, τότε τι να πω. Τότε πραγματικά τι να πω και τι να συζητήσουμε σε σχέση με την εξωτερική μας πολιτική. Άστε. Λοιπόν, νομίζω ότι θα περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι κινήσεις των Ευρωπαίων, διότι βλέπω να υπάρχει, αν θέλετε, μια πολύ έντονη κινητικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το λεγόμενο think tank, δηλαδή εννοώ δημοσιοποιήσεις, δημοσιεύσεις, απόψεις που κατατίθενται σε περιοδικά τα οποία και σε φόρα, τα οποία επηρεάζουν αυτό που λέγεται ισορροπία στην Μεσόγειο, ποικιλοτρόπος, αλλά και εκδηλώνουν τις προθέσεις των διαφόρων κρατών, έτσι. Γι' αυτό ρωτώ, κύριε Υπουργέ. Μα ακριβώς αυτό είναι, εκείνη το μεγάλο ζήτημα, ότι δυστυχώς βλέπουμε για μία ακόμα φορά να οδηγούμαστε σε μία υποχωρητικότητα, η οποία δεν ξέρω, προφανώς δεν θα είναι αιτία το κενό εξουσία στην Αμερική, θα είναι πιθανόν αφορμή. Όμως πόσες αφορμές μπορούν να δοθούν ακόμα προκειμένου να πάρει θέση η Ευρώπη σε ένα τόσο κρίσιμο ευρωπαϊκό ζήτημα? Και εδώ πέρα είναι και ζήτημα της ελληνικής διπλωματίας να αναδείξει την ευρωπαϊκή διάσταση αυτού του θέματος. Άλιστα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Καταρχήν να δούμε, καταρχήν, ό,τι έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τελικά κάνοντας ένα συνολικό απολογισμό, πόσοι είναι οι ομογενείς οι οποίοι έχουν καταφέρει να εκλεγούν στα διάφορα όργανα, γιατί υπάρχουν και πολιτείες που δεν είχαμε ούτε για τη γερουσία εκλογή, ούτε κτλ. Σε μία εβδομάδα θα έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα ζητήματα. Και να πάω σε αυτό το οποίο βλέπω, όπου υπάρχει μια πολεμική και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινώντας από τη συνέντευξη η οποία δόθηκε την περασμένη Παρασκευή από τον πρόεδρο, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, για το θέμα του lockdown. Τι έκανε η κυβέρνηση, ή τι θα μπορούσε να αποφύγει η κυβέρνηση, ποιοι ήταν οι αυτοσχεδιασμοί, για να καταλάβουμε κι εμείς, κύριε Υπουργέ? Τι δεν έκανε επί της ουσίας. Τι δεν έκανε η κυβέρνηση, βεβαίως. Ναι. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Και θα έλεγα ότι δεν είναι και απλά. Η κυβέρνηση είχε μπροστά της 8 μήνες για να προετοιμάσει μία σειρά από δράσεις προκειμένου να αποφύγουμε το lockdown. Ναι. Η μία από αυτές τις δράσεις ήταν το να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο αξιόπιστο σύστημα υγείας. Αν κανείς λοιπόν πάει σήμερα, δεν είναι δικά μας τα στοιχεία, πάει στο απογραφή μητρών στελεχών δημοσίου και δει πόσοι είναι οι εργαζόμενοι συνολικά στην υγεία το Σεπτέμβριο του 2020 και το συγκρίνει με το Σεπτέμβριο του 2019, θα διαπιστώσει ξαφνικά
ότι το Σεπτέμβριο του 2020 είναι, παρά τις όσες προσλήψεις λέει η κυβέρνηση ότι έχει κάνει, παρά τις έκτακτες προσλήψεις, μιλάμε για μόνιμο και έκτακτο προσωπικό, είναι λιγότερες κατά 4,5 περίπου χιλιάδες. Mm. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μία σαφή υποστελέχωση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Δεύτερο ζήτημα. Μία σειρά από δωρεές που γίνανε από τον ιδιωτικό τομέα, ακόμα ψάχνουμε να δούμε πού ακριβώς έχουν πάει αυτές οι δωρεές προκειμένου να ενισχυθεί και υλικοτεχνικά το σύστημα υγείας. Θα σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, όπου ο αθεόφοβος τελικά πήγε και έκανε εγκαίνια για 50 θέσεις ΜΕΘ, εκ των οποίων λειτουργούσαν οι 12 και αυτές με δανεικό προσωπικό. Και έφτασε ο κύριος Κικίλιας την ώρα που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε το lockdown να φέρνει έκτακτη τροπολογία για να προσλάβει 300 γιατρούς. Τι έκανε τόσο καιρό? Ειλικρινά, τι έκανε τόσο καιρό? Πάμε σε πιο απλό παράδειγμα. Το πιο απλό παράδειγμα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακυρώσανε διαγωνισμό 750 λεωφορείων για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε και τη μεγάλη διασπορά, τον οποίο είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακυρώσανε χρηματοδότηση για 92 οικολογικά λεωφορεία της περιφέρειας Αττικής για τον ΟΑΣΑ. Και τι μας λένε? Ότι στη Θεσσαλονίκη πήρε ο Δήμος 50 σαπάκια, κυριολεκτικά σαπάκια, το ένα έπιασε και φωτιά προχθές, από την Λειψία που ήδη λειτουργούσαν 11 χρόνια και τα οποία από ό,τι φαίνεται έχουν από το ΚΤΕΟ άδεια για λειτουργία ενός μήνα. Αυτές είναι, δηλαδή, εκτός του ότι είναι απροετοίμαστοι, ό,τι κάνανε είχε και μία υποψία σκανδάλου εδώ πέρα. Ναι. Γιατί αυτό... Άρα θεωρείτε ότι η μία αντιμετώπιση όταν έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν, αν θέλετε, ένας λόγος επώασης και μετάβασης του κορονοϊού, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μιλάω για Αττική και για Θεσσαλονίκη. Και ταυτόχρονα είχαμε και λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το 19. Πάμε στα σχολεία. Στα σχολεία έφερε η κυρία Κεραμέως εν μέσω πανδημίας αύξηση, τροπολογία για να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών στα δημοτικά. Είχαμε 25 μαθητές στις τάξεις δημοτικών γυμνασίων λυκείων σε αίθουσες των 30 τετραγωνικών μέτρων. Και μας λέγανε ότι στα γυμνάσια και στα λύκεια δεν κολλάει κορονοϊός. Αφού δεν κολλάει κορονοϊός, γιατί κλείσαν τα γυμνάσια και τα λυκεία και σήμερα πήγανε να κάνουν τηλεεκπαίδευση, αλλά ούτε γι' αυτό είχαν προετοιμαστεί 8 μήνες και έσκασε το σύστημα στις 2 ώρες. Ναι, καλά, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Τώρα, ξεκινήσαμε ότι δεν έχουμε επερβεί τις αδυναμίες που έχουμε ως χώρα, δηλαδή. Έτσι, ότι όλα τα παιδιά χθες, εγώ σας μιλάω για την κόρη μου, στοιχημάτισε ότι φέτος, ότι σήμερα δεν θα κάνουν μάθημα, θα πέσει το σύστημα. Μα εγώ έφυγα από το σπίτι και ήρθα στο γραφείο με την κόρη μου να έχει ξεκινήσει το μάθημα και μετά από λίγο με πήρε τηλέφωνο και μου λέει δεν μπορώ να πω. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε τώρα, για να μην πούμε το δεν μπορείς να το πεις γελίο, τι να πεις, της υπόθεσης με τις μάσκες αερόστατα. Τι άλλο να πεις, ποιος άλλο, δεν μιλάμε για ανικανότητα, εδώ μιλάμε για σχεδιασμό. Για σχεδιασμό ο οποίος οδηγεί στην απαξίωση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, στην απαξίωση του Δημοσίου Συστήματος Εκπαίδευσης. Γιατί οι λίγοι και οι εκλεκτοί δεν κάνουν με τη σύμβαση τη Cisco, η οποία κρατάει τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και καθηγητών για 7 χρόνια για εμπορική χρήση, κάνουν με άλλους τρόπους. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ποιος είναι ο αντίλογος? Ότι ωραία. Εδώ ενδεχομένως να μην τα πήγε καλά η κυβέρνηση, το έχει να κάνει με το σύστημα υγείας. Είναι μια αλήθεια αυτή. Ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά και άλλες χώρες, οι οποίες ουσιαστικά είναι πολύ καλύτερες ημών, δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει τις υποδομές, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ιταλία, είναι σε lockdown και εκεί ο κορονοϊός είναι και πάλι σε έξαση. Ναι, πώς θα το αντιμετωπίζαμε εμείς? Γιατί υπάρχει αύξηση στη Γαλλία, για παράδειγμα, 10 φορές, έτσι, όπου στη Γαλλία γίνονται τεστ, γιατί στην Ελλάδα δεν γίνονται τεστ. Είμαστε η έκτη από το τέλος σε αριθμό τεστ ανά εκατομμύριο πληθυσμού, έτσι. Ναι, και εδώ έχουμε αύξηση
δεν θυμάμαι πόσο είναι, 13 φορές. 13 φορές. Έχουμε αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων από τον κορονοϊό από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, ποσοστό αύξησης 263%. Αυτή είναι από η πραγματικότητα. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, η κριτική από την πλευρά τη δική σας είναι κυρίως έχει να κάνει με το υγειονομικό σκέλος. Δηλαδή βλέπω ότι είναι πολύ πιο ήπια η αναφορά που κάνετε προς την κυβέρνηση ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Ή κάνω όχι, λάθος. Βέβαια, όχι βέβαια, όχι βέβαια, καθόλου. Πρώτα απ' όλα, έχουμε, ιδίως στην περιοχή μας, έχουμε εποχικούς εργαζόμενους οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν θα πάρουν τίποτα. Έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι ζουν με τα 534 ευρώ όσοι μπορέσουν να ζουν. Ζουν οι επιχειρήσεις που δεν έχουν καταφέρει να μπουν σε κανένα από, από τις χρηματοδοτήσεις μέσω τραπεζών. Πήρανε κάποιες από αυτές επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία προφανώς είναι δάνειο και την οποία θα πρέπει να επιστρέψουν. Δεν έχει ενισχυθεί επί της ουσίας κανένας αυτοαπασχολούμενος, κανένας ελεύθερος επαγγελματίας, πείτε μου εσείς, και αν τα μετρανήσεις αυτό από σκουλουμένο και ελευθερών επαγγελματιών. Και σήμερα λοιπόν έχουμε και το ιδιότυπο και θα σας το λέω και σαν είδηση αν θέλετε, ότι εμείς καταθέτουμε μία πρόταση σήμερα μέσω ερώτησης των αρμόδιων τομεαρχών δικιά μου, της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, της κυρίας Αχτσιόγλου και της κυρίας Νοτοπούλου. Καταθέτουμε μία πρόταση με την οποία ζητάμε οι εποχικοί υπάλληλοι να αναγνωριστούν επιτέλους και να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν έστω αυτό το εισόδημα, το πολύ μικρό εισόδημα της αναστολής. Και εδώ πέρα λέμε εναλλακτικά. Εδώ περιλαμβάνονται και αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα ή αυτοί που είναι στο αεροδρόμιο ή μια άλλη πολύ μερίδα. Σε αυτούς αναφερόσαστε, έτσι. Η πρόταση που καταθέτουμε εμείς είναι όποιος εργαζόμενος εργαζόταν πέρυσι σε μια επιχείρηση η οποία το μέγιστο κομμάτι του τζίρου της είναι από τον τουρισμό, την περίοδο της εποχής του τουρισμού, τότε να θεωρηθεί εποχικά εργαζόμενος. Μάλιστα. Ή εάν δεν μπορεί να είναι εύκολο να υλοποιηθεί αυτό, αν τα ένσημα του εργαζόμενου σε ποσοστό άνω του 70% είναι την περίοδο, σε μια συγκεκριμένη περίοδο, εποχική περίοδο, τότε να θεωρηθεί ως εποχικά εργαζόμενος. Άρα με αυτόν τον τρόπο γίνεται, αναγνωρίζεται ως εποχικά εργαζόμενος και επομένως είναι δικαιούχος των αντίστοιχων προβλέψεων που είναι για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων. Καλά, φαντάζομαι ότι αυτό είναι παράλληλο, κύριε Υπουργέ, διότι οι επιχειρήσεις απασχολούν εργαζομένους την εποχή που τους έχουν ανάγκη. Δηλαδή εννοώ στο άνοιγμα και στην δυναμική της σεζόν που είναι Απρίλης-Οκτώβρης. Εδώ το πρόβλημα ποιο είναι, κύριε Χατζιωάννου, το οποίο δεν μπορούν να το αντιληφθούν, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορούν να το αντιληφθούν, και δεν είναι μόνο στη Ρόδο, είναι στην Κρήτη, είναι σε πάρα πολλές περιοχές. Ναι, ναι, βεβαίως. Ότι έχουμε εργαζόμενους σε μίνι μάρκετ ή ακόμα και σε φαρμακείο, που είναι στο Φαλιράκι, που είναι στην Παλιά Πόλη, που είναι στην Καρδάμενα. Σε τουριστικές περιοχές. Ναι, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δουλεύουν μόνο εποχικά. Έχουμε τους εργαζόμενους στα ρεντακάρ, έχουμε τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι λειτουργούν εποχικά. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτοί οι εργαζόμενοι λειτουργούν εποχικά. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το αντιλαμβάνονται. Αλλά το ζήτημα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 19.000 εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν πάρει ευρώ. Και αυτό... γιατί και σήμερα... στο briefing των δημοσιογράφων, ο κύριος Πέτσας επανέλαβε τα 12 μέτρα από την κυβέρνηση. Τα ξέρετε κι εσείς, τα μελετάτε και στο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία αναφέρονται σε παρεμβάσεις που κάνουν για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Αυτά είναι αστεία μέτρα, κύριε Χατζιωάννου. Είναι τα μέτρα τα οποία επαναλήφθηκαν το Μάιο, από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο και οδήγησαν σε αυτή την τεράστια ύφεση την οποία έχουμε σαν χώρα. Και επειδή λένε και διάφορα για τα νούμερα της ύφεσης, εγώ πριν το lockdown θα σας αναφέρω ποιες είναι οι προβλέψεις για την ύφεση στην Ευρωζώνη, 7,4% και στην Ελλάδα 9%. Όταν οι προβλέψεις για το 2019 και ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια ήταν σε ανάπτυξη πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
πλέον βρισκόμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης σε ύφεση. Άρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί οδηγούν οι πολιτικές οι οποίες δεν έχει ασκήσει η κυβέρνηση. Γιατί δεν έχει ασκήσει πολιτικές υπέρ των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ένα τελευταίο να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, φοβάστε κι εσείς ότι εδώ θα υπάρξει το σενάριο το οποίο ακούγεται ότι θα πάμε σε lockdown ακορντεόν, δηλαδή θα ανοίγουμε 20 ημέρες, θα κλείνουμε τις υπόλοιπες 15, ότι πάμε σε μία περιπέτεια μέσα στο χειμώνα μέχρι το Μάρτι? Κύριε Χατζηγιάννου, εγώ θα ακούσω τους ειδικούς. Μακάρι να τους ακούσουν και να τους ακούσει και η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση τους ακούει τους ειδικούς à la carte. Και παίρνει αποφάσεις à la carte. Γι' αυτό ζητάμε και τα επίσημα πρακτικά της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να γνωρίζουμε των λοιμοξιολόγων, προκειμένου να γνωρίζουμε τι έχει προταθεί στην κυβέρνηση και ποια από αυτά έκανε αποδεκτά η κυβέρνηση. Όμως ήθελα να πω μια κουβέντα, κύριε Χατζηγιάννου. Επειδή τα πράγματα στην οικονομία είναι πάρα πολύ δύσκολα και το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Με τον πτωχευτικό νόμο που πέρασε η κυβέρνηση πριν από 2 εβδομάδες, ουσιαστικά οδηγούνται επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στην πτώχευση και ιδίως που σημαίνει ότι θα φύγουν από τα σπίτια τους με διαδικασίες εξπρές, θα τους διώξουν από τα σπίτια τους ή τράπεζες και πλέον δεν υπάρχει καμία προστασία της πρώτης κατοικίας και ταυτόχρονα σημαίνει μια σημαντική αναδιοργάνωση της αγοράς με κλείσιμο επιχειρήσεων. Η ΓΕΣΕΒΕ προβλέπει ότι το 80% των επιχειρήσεων εντάσσονται στα πλαίσια του πτωχευτικού νόμου και άρα είναι υποψήφιες να χρεοκοπήσουν. Αυτό σημαίνει ότι θα ανοίξει μία μεγάλη πίτα στην αγορά, την οποία θα έρθουν να καλύψουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί ο σχεδιασμός είναι συγκεκριμένος. Αυτή η κυβέρνηση δεν εξυπηρετεί τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή η κυβέρνηση εξυπηρετεί μόνο μεγάλες φέροντα και θέλει να δημιουργήσει μία αγορά στην οποία θα υπάρχουν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις και εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά και χρόνια σας πολλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις αυτό το σημείο, κύριε Σικρή. Θα επιστρέψουμε να δούμε κάποια από τα στοιχεία για τα οποία έγινε αναφορά. Νομίζω είναι ενδεικτικά. Δεν περιμέναμε να τα ακούσουμε αυτό από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το λέγαμε εδώ και αρκετούς μήνες ότι στο σύστημα υγείας υπήρξε μία ολιγορία δηλαδή. Τρέχει τώρα ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, για την πρόσληψη των νοσοκομείων για τον COVID. Ενώ χάθηκαν πάρα πολλοί μήνες. Εδώ υπάρχει και μία παραδοχή. Υπάρχουν, αν θέλετε, και κάποιες φωνές που ακούγονται, ακόμη και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, έντονης κριτικής απέναντι στον Υπουργό.